Πώς έλασε το θέμα έτσι. Λοιπόν, επειδή η απορία για την μπανάνα είναι πολλές, Ελευθέρη μου, και στο μου και μηνύματα ο κόσμος και απορεί, πρόσεξε να δεις τι θα κάνουμε. Πρώτα απ' όλα εμείς, δεν έχουμε πετρούλα, εμάς γιατί μας έβασε μόνο ένα μαρκαδόρο. Σας έδωσα ένα μαρκαδόρο, αλλά δύο μπανάνες. Ναι, αλλά μπανάνες έχουν σημασία. Περίμενα, αυτό εδώ είναι το βραβείο, δεν είναι η μπανάνα. Το αφήνω εδώ. Είναι βραβείο. Θα τα εξηγήσω τώρα εγώ. Συγγνώμη, έχουμε και βραβείο δηλαδή. Θα δεις, θα δεις. Λοιπόν, ακούστε με προσεκτικά. Αυτό εδώ το μπαρανάκι το μικρό, που έχετε όλοι από ένα, έτσι, εγώ θα παίξω μαζί με τον Λευτέρη εννοείται. Έτσι, έλα εδώ, έλα. Να δώσω μαρκαδόρο στο Λευτέρη. Α, σε ευχαριστώ. Λευτέρη, μαρκαδόρο. Εσύ έχεις. Όχι, θα πάρω το Λευτέρη. Θα τον παίζουμε τράμπα. Έτσι λέμε στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Τραμπάρο. Ο ένας μη ο άλλος. Πάσα ο ένας. Εντελώς τυχαίο, μοιάζει και το ντύσιμό μας σήμερα μεταξύ. Ροζ, εσύ, Ροζ και εγώ. Φούξ. Εμείς το δεσέλα στη Θεσσαλονίκη. Εμείς στη Θεσσαλονίκη το λέμε φούξ. Εδώ το λέτε φούξια. Όταν το άκουσα, έσκασα στα γέλια. Λέω τι φούξια. Σαν το πίπερο με τις οντογλυφίδες. Περίμενε. Θα πεις όμως ποιος είναι το λάδι και ποιος είναι το ξύδι. Γιατί είμαστε, δεν είναι αλατοπίπερο, το αλατοπίπερο είναι πιο κάτω. Εμείς είμαστε πιο ψηλά, υποτίθεται. Ναι, εγώ είμαι αλατοπίπερο σίγουρα. Και εμείς είμαστε το λάδι και το ξύδι. Ναι, ρε, φυλαχούμε εδώ. Λοιπόν, άκου πετρουλάκι μου, ποιο είναι το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι. Είναι πάρα πολύ απλό. Τι κάνουμε, θα πάμε να δούμε μαζί τρία αποσπάσματα από ιστορικές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης. Όχι όμως οποιασδήποτε στιγμές, στιγμές cult. Εξήγησε λίγο, Στάθη μου, τι εστί cult, γιατί είναι παρεξηγημένος όρος και έννοια. Δεν ξέρω. Κάτι το οποίο έχει μείνει στην ιστορία ως κάτι πολύ καλό. Έτσι. Υψηλής αισθητικής. Προέρχεται τη λέξη culture. Ναι, υψηλής αισθητικής και κάτι το οποίο δεν μπορεί να επαναληφθεί, διότι είναι μοναδικό την ώρα που έγινε. Με την έννοια ότι και οι πρωταγωνιστές αυτού είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Καλή ώρα. Και ως εκ τούτου είναι λογικό να το πούμε. Λοιπόν, δεν θα το έλεγα. Να συμπληρώσω για το cult. Ναι, συμπληρώσω. Επειδή το διάβαζα πριν, ξέρεις ότι αστείευα. Ναι, νομίζω ότι... Πες εσύ. Ότι όντως cult είναι κάτι που λατρεύτηκε από μικρή ομάδα ανθρώπων και δεν έκανε τεράστια επιτυχία. Έτσι, πολύ σωστό. Ακριβώς αυτός είναι ο όρος... Έχω να τριπιάσει, εντάξει, τελείω. Καλά, μην σηκώ, δεν τρίχα. Κοίτα, δεν πιστεύω, Λευτεράκη. Διάνομαι. Άκου τώρα να δεις όμως. Θα πάμε να δούμε εμείς όλοι μαζί στιγμές από την ελληνική τηλεόραση cult και θέλω να βαθμολογήσετε πάνω στην μπανάνα, έτσι, από το 1 ως το 10 τα επόμενα τρία βίντεο. Θα δούμε ένα-ένα μαζί. Ωραία. Ο νικητής του cult video, το καλύτερο cult video δηλαδή, γιατί είναι μοναδικό που είπες, όπως είπες και εσύ Στάθη μου και πρέπει να βραβευτεί, θα πάρει δώρο την μεγάλη μπανάνα. Και γιατί λέω μεγάλη, βέβαια. Με κασχωρίσει ως πάντα. Αυτή είναι μικρή και αυτή είναι μεγάλη. Αυτή την ταΐσα αυτό παραπάνω. Αυτό μου αρέσει που ξέρεις διαφορές μεταξύ μικρή και μεγάλη μπανάνα. Αυτό δηλαδή είναι... Αυτό είναι cult. Αυτή είναι Κρήτης και αυτή τι είναι, Μαρία μου. Τζαμάικα. Μάνης. Αυτή είναι Μάνης. Αυτή είναι μανιάτικη μπανάνα. Αυτή είναι σπαρτιάτικη. This is Sparta. Φαντάσου το λέω. This is Sparta αυτό είναι κανονικά. Αν παρακαλώ, δεν θέλω να το πω. Συγγνώμη, μην το πεις. Η Ιωάννα μου έχει δίκιο. Μην το πεις. Είδες, συμφωνούμε. Ναι. Τέλειο. Η Κρήτης δεν έχει κάτι μικρά μπανανάκια. Δεν έχει κρύτη μικρά μπανανάκια που τα παίρνουν στο γιατί είστε τόσο πονηροί. Εγώ μιλάω. Λοιπόν, μπείτε τώρα στο ίντερνετ και δέστε λαϊκή τη μπανάνα τη μπικά από την Κρήτη. Αν βγάλει τρελή. Μαρία, δεν έχω δίκιο. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Έχει και τη χάρη τη μικρή μπανάνα. Τρώγεται γρήγορα. Έτσι, σωστό. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τι πόσο ώρα περνά σήμερα, πε την αλήθεια. Καλά, εντάξει. Όχι, την αλήθεια πε. Όχι, μια χαρά περνάω. Λίγο το χάσα, πάλι λίγο με τις μπανάνες, είναι μια δύσκολη θέση. Ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα, ότι οι μικρές οι μπανάνες είναι κανονικές, οι άλλες είναι ιδεολογικές. Όχι του. Όχι, ανάποδα. Συγγνώμη, παιδιά. Είναι φανερό ότι έχεις τελείως την γεωπονική. Κοίταξε. Εμένα μου αρέσουν οι βιολογικές. Ποιες είναι οι βιολογικές? Οι βιολογικές είναι οι μικρές. Ωραία, τα βρήκαμε. Τα βρήκαμε. Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα. Λοιπόν, παιδιά, να βάλουμε μετά. Εσείς εκεί τι κάνετε και μας αυτοί όλοι. Μοιράζουμε μπανάνες. Έτσι, Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο. Πώς είπες ότι λένε μπανά. Yeah.
τραμπα. Λοιπόν, βαθμολογία, ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, ένα απόσπασμα. Βάνα Μπάρμπα σε ρόλο, σε όλο η μπάση. Και ποια σειρά είναι αυτή η ταινία, δεν ξέρω κι εγώ. Ταινία είναι. Βίντεο κασέτα. Φράς Φορκόπολα, μια ξεχασμένη που είχε κάνει. Και δεν μπόρεσε να την παίξει και την άδωσε εδώ στην Ελλάδα. Να σ' άρεσε, μη μου πείτε. Βαθμό τώρα στην μπανάνα δίπλα στο ένα. Μέχρι το 10 είναι. Ναι, 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 βάλε βαθμό. Το πώς το δεν μας άρεσε. Πού, 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 πάνω στην μπανάνα. Πάνω στην μπανάνα. Και θα τη φάμε μετά. Το πόσο δεν μας άρεσε. Βάζεις βαθμό το 1 στο 10. Αν πόσο σου άρεσε. Πόσο μου άρεσε, ωραία. Γράψε λίγο στην μπανάνα. Δυσκολεύομαι να γράψω πάνω στην μπανάνα. Λευτέρα, έχεις δεσμό. Σε αυτή την μπανάνα. Καλά το πας. Είχα. Συγγνώμη, παιδιά. Καλά το πας. Ο μαρκαδόρο σε σημείο που έπρεπε να τον πάρω και τι να κάνω. Όχι, να τον πάρεις πουλάκι. Okay. Το μαρκαδόρο να πήρες εκεί. Πετρούλα, έχει μακροχρόνιο. Πετρούλακι, ναι. Λοιπόν, βάλετε βαθμό. Βάλαμε. Πάμε να δούμε το επόμενο βίντεο, ενώ εγώ θα έρθω από εκεί γιατί πρέπει να βγάλουμε και μέσο όρο, έτσι. Ποιος θα είναι ο νικητής από τα παιδιά. Καλά, θα πάρει την μπανάνα. Βίντεο νούμερο 2. Καθυστερούμε. Θα σας ρωτήσω κι άλλα μετά. Αλόρα. Αλόρα, αλόρα. Ναι. Ελένη Φιλίνη. Βάλαμε, Ελένη βάλαμε. Βάλαμε βαθμό. Ναι, βάλαμε. Μας άρεσε. Ναι. Εδώ τι κάνει την καθηγήτρια. Καθηγήτρια. Καθηγήτρια, ναι. Λοιπόν, σκάρα το βράδυ γραμμάτων. Εμείς εδώ όμως δεν βάλαμε. Θα σου το δώσω αμέσως Πετρουλάκι, μου ορίστε. Ναι. Πάρτο. Όχι, σου χρήστο. Καλή κυρία. Πάμε στο επόμενο βίντεο, παρακαλώ. Δύο. Εγώ θα το δώσω όμως το λεφτά να πάλι βαθμό. Ορίστε. Με πολύ αγάπη. Είσαι πολύ κακιά. Είναι. Συγγνώμη, δεν μπορώ. Και λέγω ότι είμαι κακιά. Αναγνωρίζουμε ότι εδώ κρίνουμε το βίντεο σαν βίντεο, έτσι. Δεν κρίνουμε δηλαδή αν τραγουδάει καλά ή όχι. Όχι, βέβαια. Εννοείται. Ξέρουμε γιατί λέμε, γιατί είναι απόδοση του καθένα. Και είναι άριστο το 10, όχι το 6. Που είναι σκηνοθέτη, καταλαβαίνει καλύτερα τι εννοώ. Έτσι. Λοιπόν, επόμενο βίντεο. Έχει λιγουρίνο τα γυρίσει όλα αυτά. Βίντεο νούμερο 3, παρακαλώ πολύ. Οι μπανάνε σα να είναι έτοιμε. Λαχταρούσα να βρω τον πατέρα μου. Ας τον έβρισκα, έλεγα. Κι ας είναι κακούργος, φωνιάς, εγώ θα τον αγαπήσω. Πάψε. Δεν ξέρεις τι θα πεινάσαι κλεισμένος μέσα σε ένα ορφανοτροφείο. Όλος ο κόσμος για μας είστε και πέρα από τα μαύρα σιδερένια κάγκελα. Όλα τα μισούσαμε εκεί μέσα. Παιδιά που τα πέταξαν οι γονείς τους στον δρόμο για να γλιτώσουν από τη φροντίδα τους. Δεν υπάρχει. Ναι, είναι ανεπαρκή. Προδίδετε την βαθμολογία σα. Και κοσμιότητα. Λοιπόν, εντάξει, δεν θέλω ιδέα. Να οργανωθούμε λίγο, παιδιά. Ένα στυλό, παρακαλώ πολύ. Και θα ήθελα, Πετρούλα μου, να με βοηθήσει αυτό. Έχετε χαρτάκι με του βαθμού σα. Θέλω να μαζέψω τι μπανάνε. Μπανανάκι έχουμε. Μπανανία το κάνετε εδώ μέσα. Θέλω να γράψω το όνομα στην μπανάνα και να μαζέψω τι μπανάνε των παιδιών και να τι φέρει εδώ να κάνουμε τη σούμα. Αυτή η μπανάνα είναι δικιά μου. Φέρτε την εδώ, αγάπη μου. Θα μου την κρατά. Την κρατά και στην προσέχω σαν τα μάτια μου. Αν και είναι πιο μικρή από όλε. Αυτό είναι άδικο. Εδώ πέρα μέσα με εκμεταλλευτήκατε. Όσο την πιο μικρή μπανάνα. Μα εσύ την πήρε, παιδί. Ναι, έχει δίκιο. Πάμε παρακάτω. Έχω εδώ την Πετρούλα. Τι ολγίνε η μπανάνα. Πετρούλα, είναι λασιμέ. Και τι έγινε η Ιωάννα, τι κάναμε επιτέλους, ένα κορμάκι βάλαμε, κακό είναι αυτό. Βγάλαμε, δεν βάλαμε. Βάλαμε, βάλαμε, παπούλια, μην μπερδεύεσαι. Λοιπόν, πήρα την μπανάνα της Ολγίνας. Περίμενε. Λοιπόν, τώρα θα πάρω την μπανάνα της Ιωάννας. Λοιπόν, μέχρι να πάρω την μπανάνα της Ιωάννας, δώσε μου την μπανάνα σου, Φρατζέσκα. Την μπανάνα σας, κύριε Παπουλίνο. Όπα. Συγγνώμη. Ιωάννα, την μπανάνα σου. Έχει γράψει βάσου πάνω στην μπανάνα. Η μόνη σωστή εδώ πέρα. Λοιπόν, και τη Ιωάννα, η μπανάνα. Είμαι γεμάτη μπανάνε, τι να τι κάνω. Θε να τι φάσει να μου τι δώσει. Να τι δώσω. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, δεν χρειάζεται να κάνω την πράξη. Διαβάζω λίγο το βαθμολογίο ανάλογα 3-2-9, 3-2-5, 3-4-8 εσύ. Δεν χρειάζεται, Μαρία μου, να κάνουμε υπολογισμό. Ο νικητής είναι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα ο κύριος Μάκης Δελαπόρτας. Ένα χειροκρότημα. Λαχταρούσα να βρω τον πατέρα μου. Ας τον έβρισκα, έλεγα. Κι ας είναι κακούργος, φωνιάς, εγώ θα τον αγαπήσω. Πάψε. Δεν ξέρεις τι θα πεινάσαι κλεισμένος μέσα σε ένα ορφανοτροφείο. Όλος ο κόσμος για μας είστε και πέρα από τα μαύρα σιδερένια κάγκελα. Όλα τα μισούσαμε εκεί μέσα.
Παιδιά που τα πέταξαν οι γονείς τους στον δρόμο για να γλιτώσουν από τη φροντίδα τους. Όποιο το πει θα το θυμώσω. Να μας χωρέσει ο Μάκης Τελαπόρτας, δεν κελάμε γι' αυτό. Είπε να ανέχει το Θωμά στο διάλειμμα. Βρε Θωμά, πού θα ξέρεις. Υπάρχει ένα παλιό ρητό που λέει κάνε κότσο τα παλιό. Πες μου ότι το έχετε σε βίντεο. Πες μου ότι το έχετε σε βίντεο. Έτρεχε το δάκρυ σε όλα τον οργανωτή. Στο μεταξύ δεν ξέρω γιατί γελάμε. 300 ευρώ παιδιά ειλικρινά. Δεν γελάμε για τον κύριο Δηλαδή. Θα γίνω δικά σε περίπου μισή ώρα. Γράψτε τώρα μη, αφήστε και ενώ. Ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο 54990 ή καλέστε από σταθερό στο 9011.